Το Ηράκλειο θεωρείται μια πόλη κατά κανόνα άσχημη, άναρχη, με πρωταθλήστα αυθαίρετα, με πολλά προβλήματα ίδρυυσης, προβλήματα κυκλοφοριακά κλπ. Νομίζω ότι στο διάστημα από το 2003 που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή Κουράκη, έγινε μια πραγματική επανάσταση στο θέμα των έργων. Ο Δήμος είναι κάτι σαν... δεν είναι θεωρητικό πράγμα. Ο Δήμος είναι πράξη. Οι προθέσεις μπορεί να υπάρχουν και να έχεις καλύτερες προθέσεις, οποιοδήποτε να έχεις καλύτερες προθέσεις, να φτιάξεις την καλύτερη πόλη κλπ. Αλλά όταν μπούμε στο στάδιο της εφαρμογής, εκεί είναι που κρίνει το παιχνίδι. Ο Κουράκης ήταν ο μαέστρος και κατήφθηνε την ορχήστρα. Η ορχήστρα, και καλή να είναι, άμα δεν είναι ο μαέστρος καλός, δεν μπορεί να παίξει καλά. Οπωσδήποτε θα έχει πρόβλημα. Ο Κουράκης ήταν ο μαέστρος, κατήφθηνε τα πράγματα, έτρεχε παντού. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό. Ότι 8 η ώρα το πρωί που ερχόταν στο γραφείο είχε περάσει 2-3 φορές το Ηράκλειο και ήξερε ότι στο τάδε σημείο είναι παρακαλεσμένο πάνω στο πεζοδρόμιο ένα αυτοκίνητο. Στο τάδε σημείο υπάρχει, ας πούμε, ένα καρότσι καταλημμένο. Δηλαδή ήξερε τα πάντα σαν την παλάμη του χεριού του. Ήταν πραγματικά, πολλές φορές με άφηνε κατάπληκτο. Ότι ήξερε τα πάντα, ήταν επισκεπτόταν τα εργοτάξια, είχε πραγματικά μια παρουσία η οποία ήταν πληθωρική αλλά και ουσιαστική. Με εκπλήσει το γεγονός ότι ένας αξιωματικός του Λιμενικού έδωσε το ξύφος του στον Δήμαρχο για να κόψει ένα κομμάτι πίτας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Καταρχήν αυτό δεν είναι σωστό, αυτό απαγορεύεται. Το ξύφος δεν παραδίδεται στον οποιοδήποτε, ας πούμε, έστω και αυτός είναι Δήμαρχος ή Πρωθυπουργός. Και μου κάνει εντύπωση και δεν κατάλαβα το συμβολισμό. Είναι το κομμάτι των δημοσιογράφων. Δηλαδή το συμβολισμό δεν κατάλαβα. Είναι να κόψει ο Δήμαρχος το κομμάτι των δημοσιογράφων. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Μου φαίνεται μια επιπολαιότητα άνευ προηγουμένου. Ναι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς είχαμε καθιερώσει ένα κώδικα επικοινωνίας. Πάντοτε μιλούσαμε στον πληθυντικό και υπήρχε ένα σεβασμός και από την πλευρά του Προέδρου προς το Σώμα και από την πλευρά των Δημοτικών Συμβούλων προς τον Πρόεδρο. Δεν θυμάμαι καμία πικρή σκηνή η οποία να με στεναχωρήσει ή εγώ να στεναχωρήσω κάποιο Δημοτικό Σύμβουλο. Η εφαρμογή του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Δεν επιτρέπει παρεκτροπές. Πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά είναι βασικά πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο πρώτος που τον εφαρμόζει και εμπνέει τους Δημοτικούς Συμβούλους είναι ο Πρόεδρος. Ασφαλώς. Γι' αυτό έχει εκλεγεί εξάλλου. Ασφαλώς. Έτσι, δεν είναι. Ασφαλώς. Διαιτητεύει ακόμα και τον Δήμαρχο, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Τη συνεδρίαση διευθύνει ο Πρόεδρος. Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος διευθύνει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το συνολικό έργο της Δημοτικής Αρχής, της παρούσης, το οποίο πραγματικά υστερεί στον τομέα των έργων, υστερεί. Είναι μια βραδικίνητη Δημοτική Αρχή. Δεν προχώρησε με ταχύς ρυθμούς όπως συνέβαινε επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής υπό τον κύριο Κουράκη, στην οποία θέλω να τονίσω ότι συμμετείχε και η Ηράκλεια πρωτοβουλία, ναι, και οι στελέχοι της βοήθησαν. Βεβαίως. Σε αυτή την πρόοδο. Εγώ σκοπεύω να αποσυρθώ, ναι. Να αποσυρθώ από την ενεργό πολιτική, θα έλεγα. Με τις δυνάμεις που έχω, αν θα βοηθήσω όπου μπορώ, αλλά από την ενεργό πολιτική θα αποσυρθώ. Δεν θα είστε σε κάποιο συνδυασμό, δηλαδή? Δεν θα είμαι σε κανένα επισήμως σε κανένα συνδυασμό. Υποστηρίζω τον συνδυασμό του κυρίου Κουράκη, αλλά δεν θα είμαι υποψήφιος. Και νομίζω ότι είναι και σημαντικό να ξέρεις πότε πρέπει κάνεις. Να φεύγεις από την πολιτική. Είναι το πιο σοφό αυτό. Πρέπει να, ναι.